Καλημέρα κύριε Νατσούρη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Πώς το κάνατε αυτό, για πείτε, να μαθαίνουμε κι εμείς. Δεν ξέρω τώρα αυτό, εντάξει, ναι. Είναι καταρχήν πολύ τιμητικό έτσι, ναι, απέναντι στο πρόσωπό μου από πλευράς των, ναι, πολιτών της Καστοριάς και, ναι, ταυτόχρονα είναι και μεγάλη ευθύνη. Τώρα, ναι, δεν ξέρω κύριε Νατσούρη, τι να σας πω, και εγώ δεν υπολόγιζα ότι θα πάμε τόσο ψηλά έτσι προσωπικά. Πίστευα από την αρχή ότι θα μπορέσει ο συνδυασμός να εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή. Το είπα. Και θυμίζουμε, ήσασταν μια υποψηφιότητα που πέρασε από περιπέτειες για να, εντάξει, ανακοινωθεί, για να ανακοινωθεί τελικά, έτσι. Να όχι, τα λέμε και αυτά. Με πέρασε, όχι, και από διάφορα. Να μην τα θυμηθούμε τώρα. Όχι, όχι, δεν ήταν περιπέτειες. Εντάξει. είναι πολύ συγκινητικό. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν τόσο τον συνδυασμό μας, όσο και προσωπικά εμένα ως υποψήφιο. Και από εδώ και πέρα ξέρετε ότι αυτό είναι μεγάλη ευθύνη, ναι, απέναντι. Καλά, το από εδώ και πέρα να το συζητήσουμε λίγο τώρα κύριε Σαββόπουλο με την ευκαιρία. Ναι, ναι. Τώρα, γιατί το από εδώ και πέρα με 6.500 πόσοι είναι, χάσαμε το λογαριασμό εδώ. Ναι. Πόσοι σταυροί είναι. Είναι 6.400 σταυροί, λείπουν 8 εκλογικά. Αυτά που λείπουν έτσι και έχοντας έτσι κατανοητό περίπου πάνω κάτω θα είναι γύρω στα 6.650. Γύρω στα 6.650 θα καταλήξετε σαν. Μάλιστα. Τώρα, μια και αναφέρετε, έχουμε το δρόμο μπροστά. Για να δούμε τι δρόμο έχουμε μπροστά, λοιπόν, κύριε Σαββόπουλο. Έχετε εκλεγεί πρώτος και με διαφορά περιφερειακός σύμβουλος. Αλλά πάνω την βραδιά των εκλογών έρχονται και οι ανακοινώσεις για τις εθνικές εκλογές. Ναι. Έρχονται καπάκι για τις 30 Ιουνίου, μάλλον πιθανότατα θα είναι 7 Ιουλίου. Και τι έρχεται τώρα εδώ, έρχεται ξανά το όνομά σας στην επικαιρότητα και πριν από λίγο μάλιστα και από τον κύριο Αδάμ, τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, γιατί το όνομά σας είναι μέσα τα ονόματα που στάλθηκαν από την τοπική ΝΟΔΕ σαν τα προτινόμενα ονόματα για, για το βουλευτικό ψηφοδέλτιο της Καστοριάς. Και η ερώτηση είναι αν σας ενδιαφέρει τώρα και η νέα αυτή προοπτική. Κοιτάξτε κύριε Νατσούλη, την Κυριακή ήμασταν σε μια διαδικασία εκλογική. Ωραία. Ο κόσμος ψήφισε για υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο. Ψήφισε. Και για περιφερειακές εκλογές. Ψήφισε. Ωραία. Τώρα από εκεί πέρα με κάνετε μια ερώτηση η οποία είναι υποθετική και... Ω, καθόλου υποθετική δεν είναι κύριε Σαββόπουλο. Μα δεν είναι καθόλου υποθετική. Να σας πω γιατί. Ναι. Γιατί το όνομά σας το ξέρετε κι εσείς. Είναι σε αυτήν τη λίστα με τα υπόλοιπα όνομα. Ήταν εδώ και καιρό, ναι, ήταν και. Είναι εδώ και καιρό, μπράβο. Αν ο Κυριάκος, γιατί λέει ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ αποφασίζει ο Μητσοτάκης. Αν λοιπόν ο Μητσοτάκης πει, για να δω τι είναι αυτός ο Σαββόπουλος, 6,5 χιλιάρικα, αμάν. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα. Τι κάνετε κύριε Σαββόπουλε. Κύριε Νατσούρη, επαναλαμβάνω, είναι μια υποθετική ερώτηση, στην οποία ειλικρινώς ούτε καν την έχω σκεφτεί. Είναι άλλο το υποθετική και άλλο μια φανταστική. Είναι υποθετική. Δηλαδή πιστεύω ότι, ναι, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Μας ο κόσμος εχθές μας ψήφισε για τις περιφερειακές εκλογές. Καταλαβαίνετε ότι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα πώς, τι και τα λοιπά. Θα είναι τιμητικό από πλευράς του κόμματος να, ναι, ζητηθεί να μπω σε μια διαδικασία εκλογική εκ νέου μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά είναι κάτι που θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά. Πιστεύω ότι ο κόσμος με. Θα το σκεφτείτε ψήφισε πολύ σοβαρά για να πείτε, ναι, το ναι ή για να πείτε το όχι. Και για τα δύο. Και για τα δύο. Και για τα δύο. Άρα κάτι... δηλαδή, μισό λεπτάκι κύριε Σαββόπουλε. Δεν λέτε σήμερα όχι, δεν θα δεχτώ αν με προτείνουν. Είναι κάτι που δεν το έχω σκεφτεί, πιστέψτε το πραγματικά. Δεν το έχετε σκεφτεί. Όχι. Είδατε πώς έρχονται τα πράγματα όμως. Ναι. Που θα πρέπει να το σκεφτείτε. Δεν το έχω σκεφτεί και δεν μπορώ να απαντήσω. Τώρα, ό,τι και να σας πω, είναι κάτι που με βρίσκει έτσι λίγο απροετοίμαστο. Λίγο απροετοίμαστο. Εγώ θέλω να πω για μια ακόμη φορά και, ναι, να ευχαριστήσω αυτούς που στήριξαν το συνδυασμό μας, που μας δώσαν την αυτοδυναμία. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Ο, ναι, κόσμος με ψήφισε, επαναλαμβάνω, σαν υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο. Και είναι πολύ μεγάλη τιμή αυτός ο μεγάλος αριθμός, ναι, που στήριξαν το πρόσωπό μου. Τώρα, φαντάζομαι τώρα... ότι δεν μένει ασχολίαστος και στη Δυτική Μακεδονία, γιατί. Δεν νομίζω να υπάρχει και άλλο τέτοιο παράδειγμα στη Δυτική Μακεδονία. Ποσοστία δεν νομίζω, αλλά ναι, στην Κοζάνη, επειδή ξέρετε, οι ψηφοφόροι είναι τριπλάσιοι, ίσως και λίγο παραπάνω από το τριπλάσιο από εμάς, πιθανόν κάποιος να περάσει τις 6.500. Όχι, δεν το λέω με, αν περάσει κάποιος τις 6.500, ενώ αν υπάρχει παράδειγμα διαφοράς πρώτου με δεύτερο. Α, δεν το ξέρω αυτό, ναι. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια απόκληση τόσο. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω κύριε Πανατσούλη, ειλικρινώς. Μάλιστα. Πάντως είναι τιμητικό πολύ, δηλαδή ξέρετε, συμμετέχω οι παλιοί, έχουμε και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Μάλιστα. Να σας κάνω τώρα όμως μια ακόμη υποθετική ερώτηση. Ναι. Σας ρώτησα για το σενάριο των εθνικών εκλογών και τι θα κάνετε στην περίπτωση που ο
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σας κεντρήσει το ενδιαφέρον σας με τη σταυροδοσία που πήρατε. Να κάνουμε και μια ακόμη υποθετική ερώτηση. Θα έχουμε τους αντιπεριφερειάρχες μεθαύριο. Πιστεύετε ότι λόγω και των ψήφων σας πρέπει να έχετε το προβάδισμα να είστε ο αντιπεριφερειάρχης της Καστοριάς? Αυτό το έχω απαντήσει ήδη. Ναι. Είχα πει και προεκλογικά ότι εγώ δεν είμαι άνθρωπος, κύριε Νατσούλη, και όσοι με ξέρουν προσωπικά το ξέρουν πολύ καλά. Δεν είμαι άνθρωπος των συμφωνιών. Ποτέ δεν είχα κάνει συμφωνία. Ναι. Με το που έδινα και συμμετείχα σε κάποια σχήματα, είτε κάτω από κάποιο δημοτικό σχήμα, είτε κάτω νομορχιακό, είτε ξέρω εγώ οτιδήποτε. Ωραία. Άλλο. Λοιπόν, είναι κάτι που θα αποφασίσει ο Κασαπίδης ο Γιώργος. Και αποφασίζει ο Κασαπίδης κάποιον άλλον. Δεν στεναχωριέται ο Σαββόπουλος εκείνη την ώρα. Ζούλη, και οι αποφάσεις των αρχηγών, ναι, πάντοτε είναι σεβαστές. Αυτό να το θυμάστε, και ποτέ δεν έχω κάνει ούτε αντάρτικο. Συμμετέχω από το 2002, ναι, σε σχήματα αυτοδιοικητικά. Ναι. Είναι πολλά τα χρόνια. Ναι. Και πάντοτε σεβόμουν τις απόψεις και τις αποφάσεις αυτού που ήταν αρχηγός του συνδυασμού. Δεν έχω δώσει ποτέ το παραμικρό δικαίωμα. Ναι, αλλά το ίδιο χαρούμενο θα είστε αν γίνεται με το ίδιο χαρούμενο σαν δεν γίνεται. Αφήστε, ναι, με λίγο να ολοκληρώσω. Ναι. Ναι. Σεβόμουν πάντοτε τις αποφάσεις του αρχηγού. Υπήρχαν πολλές περιπτώσεις οι οποίες διαφωνούσαν με τις αποφάσεις του αρχηγού, ναι, του συνδυασμού, αλλά πάντοτε εντός ομάδος. Δεν ήμουν από τους ανθρώπους που έβγαινε έξω στα καφενεία και έλεγε έκανε αυτό ο ένας ή ο άλλος. Από εκεί πέρα οι αποφάσεις είναι του Γιώργου του Κασαπίδη και θα είναι πάντοτε σεβαστές. Το αν θα στεναχωρηθεί κάποιος, αν δεν αξιοποιηθεί, όχι. Ανθρώπινα ρωτάω, όχι. Λογικό είναι. Εσείς αν ήσταν στη θέση μου, θα γι' αυτό ρωτάω και ανθρώπινα. Είναι δυνατόν αυτό. Γιατί πολλές φορές ακόμη δεν θα στεναχωρηθώ. Αλλά θα είναι σεβαστές, επαναλαμβάνω, οι αποφάσεις του Περιφερειάρχη του Γιώργου του Κασαπίδη. Λοιπόν. Πρέπει να γίνουν πράγματα στο νομό μας, πρέπει να αλλάξουν, είναι πολλά, πολλά, είναι πολλά. Πόσοι εκλέγεστε μας ρωτάνε εδώ από το συνδυασμό? Κύριε Νατσούλη, πριν μια ώρα είχα ένα τηλέφωνο από κάποιον που ασχολείται με τα εκλογικά, επειδή είναι ένας νέος εκλογικός νόμος. Είναι 4 ή 5 τουλάχιστον. Υπάρχει περίπτωση να είναι 5. Αυτό τώρα εμείς το λέμε 4 ή 5 και δεν μπορούμε να πούμε κι εμείς με σιγουριά ακόμη. Ή 4 θα είναι παιδί, ή 5. Το λέμε από χθες. Αυτό ξέρετε. Αλλά δεν το ξέρουμε τώρα, ακόμα. Δεν το ξέρουμε τι θα. Γιατί από την επικράτεια λείπουν 4 εκλογικά. Ένα από τα Γρεβενά, ένα από την Καστοριά και 2 από την Κοζάνη. Αν μπουν αυτά, επειδή κάποια υπόλοιπα παίζουν σε μικρή διαφορά ψήφων, πιθανώς να είναι κάτι το οποίο να αλλάξει. Δηλαδή υπάρχει ένα σενάριο πάντως να εκλεγούν 5 από την Καστοριά και αυτό ξέρετε είναι πολύ καλό και πολύ τιμητικό. Ναι. Αν τελείωναν τώρα πρωτού μπουν τα τμήματα αυτά, νομίζω θα ήταν 4 που θα εκλεγόταν, έτσι, κάνω λάθος? Δεν το ξέρω, ξέρετε γιατί. Ναι. Γιατί δεν εξαρτάται μόνο από τον νομό Καστοριάς. Ναι, εξαρτάται και από δεν μπορώ να έχω εικόνα δηλαδή από τα υπόλοιπα. Εγώ είχα αρχικώς την εντύπωση ότι είναι μόνο από την ΠΕ Καστοριάς, αλλά εξαρτάται δηλαδή και από τα αποτελέσματα των άλλων. Εξαρτάται και από άλλα αποτελέσματα, ναι. Έτσι, γιατί μπορεί για λίγους, για λίγο αριθμό, για μικρό αριθμό. Να χάσεις ή να κερδίσεις τις 5 έδρες. Έτσι, ναι. Μα εδώ τώρα από ό,τι φαίνεται ένα συνδυασμό παίρνει με 1,2 παίρνει έδρα από τις 41 η λαϊκή έδρα. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Ναι. Η αριστερή σπήρωση παίρνει με ένα πολύ μικρό ποσοστό, παίρνει μια έδρα την οποία μάλλον φαίνεται την παίρνει από εμάς, από το συνδυασμό το δικό μας. Ναι. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, σε μια δύσκολη περιφέρεια το ότι εκλεγήκαμε από την πρώτη Κυριακή. Αυτό δίνει και έχει στα χέρια του πλέον η δική μας η Περιφερειακή Αρχή με περιφερειάρχη τον κύριο τον Κασαπίδη τις ευθύνες και δεν θα υπάρχουν ποτέ δικαιολογίες. Το είπα και στον κύριο Αδάμ νωρίτερα. Το λέγαμε και προεκλογικά ότι είναι σημαντικό να έχουμε την αυτοδυναμία. Γιατί τα συνεργαζόμενα σχήματα μετά θα μπορούν να αποτελούν και. Πολλά, έχει πολλά. Έχει πολλά και δημιουργεί πολλά. Και πολλές τριβές. Έχει και πολλά ερωτηματικά. Έτσι. Κύριε Σαββόπουλε, είναι αποκλειστικά στα χέρια τα δικά μας. Επειδή είπαμε είναι ένας νομός που χρειαζόμαστε πολλά, θέλω πάντα να υπενθυμίζετε στον κύριο Κασαπίδη ότι Γρεβενά και Καστοριά έδωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά σε αυτόν τον συνδυασμό. Έτσι. Εντάξει. Έτσι, να το θέμα είναι να λειτουργήσουμε με περιφερειακή συνείδηση και πρέπει να βάλουμε μια σειρά από προτεραιότητες και από στόχους. Θα πρέπει κάποια πράγματα που έχουμε πει και προεκλογικά να μπουν σε μια επανεκκίνηση και να αρχίσουμε να βλέπουμε να εκτελούνται έργα στην Καστοριά. Κύριε Νατσούλη, το έχω ξαναπεί, πλέον δεν υπάρχει κάποιος λόγος αντιπολιτευτικός, δεν έχει ξανασυμβεί
έτσι σε μια μεγάλη περίοδο 4,5 χρόνων, είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Εμείς την πρώτη θητεία μας κάναμε μόνο 3,5 χρόνια και ήταν η μεταβατική περίοδος που είχε πολλές τριβές και τέλος πάντων είχε μια διαδικασία πώς θα ξεκινήσει και θα στηθεί ο καινούριος μηχανισμός. Δεν έχει ξεκινήσει κανένα έργο από τα 340 εκατομμύρια. Αυτό ήταν και η αιτία που είμαστε 13η στην απορροφητικότητα. Αυτό είναι και ένας λόγος που παραμένουμε πρώτοι σε ανεργία, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν γινόταν και ξεκινούσαν κάποια έργα στην Καστοριά, στα Γρεβενά, στην Κοζάνη, θα απασχολούσε και ένα εργατικό δυναμικό το οποίο περισσότερο θα ήταν ντόπιο. Είναι μεγάλη ευθύνη, μας περιμένει δουλειά, έχουμε την πείρα, έχουμε την όρεξη, πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά, θα πάμε καλά. Οι πόρτες θα είναι ανοιχτές, οι πόρτες των γραφείων. Έχουμε διδαχτεί από τα λάθη μας, έχουμε κάνει και λάθη. Όποιος λέει ότι δεν έχει κάνει λάθη στην τοπική αυτοδιοίκηση λέει ψέματα. Και θεωρώ ότι μέσα από τα λάθη μας διορθωνόμαστε και θα πρέπει να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις. Πιστεύω ότι ο Κασαπίδης ο Γιώργος θα είναι ο περιφερειάρχης, το οποίο θα λειτουργήσει έτσι με δίκαια κριτήρια και με μια περιφερειακή συνείδηση. Και από εκεί και πέρα ευελπιστούμε ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας, οι οποίοι είναι πολλοί. Ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο, τα έχουμε πει πολλές φορές, ειδικά για την Καστοριά ξέρετε ότι είμαστε ένας ευλογημένος τόπος ο οποίος έχει πολλά προβλήματα, είναι πολλά τα στοιχήματα. Θα συνεργαστούμε με όλους τους τοπικούς φορείς. Είναι πολλά, δηλαδή έχουμε όρεξη για δουλειά, κύριε Μετσούλη. Τώρα, προσέξτε, κύριε Σαββόπουλε, προσέξτε, γιατί έρχονται ερωτήματα που λένε το εξής: αν εκλεγεί ο Σαββόπουλος βουλευτής, παρετείται από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Άξι, και πάει ο επόμενος. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Ναι. Να πούμε ότι αν μπει στη λίστα ο κύριος Σαββόπουλος και βγει βουλευτής, ναι, πάει ο επόμενος. Λογικό είναι. Εάν όμως δεν βγει, παραμένει στην θέση του ως περιφερειακός σύμβουλος και πιθανά αντιπεριφερειάρχης. Έτσι ή κάνω λάθος? Οι βουλευτές, ξέρετε κύριε Νατσούρη, κατά καιρούς έχουν ψηφίσει κάτι περίεργους νόμους έτσι, οι οποίοι ήταν ραμμένοι και κομμένοι στα μέτρα τους. Δηλαδή, μόνο για τους βουλευτές δεν ισχύουν τα ασυμβίβαστα. Μάλιστα. Δηλαδή, ένας εν ενεργεία βουλευτής μπορεί να κατέβει για δήμαρχος και αν εκλεγεί, παρετείται. Όπως ας πούμε δεν τώρα, εκλεγεί, υπάρχει μια. Ένα απαράδοξο, ο Μουμουλίδης. Όχι, να το πούμε λίγο το εξής. Υπάρχει ζωντανό παράδειγμα. Ο κύριος Κασαπίδης, ο αρχηγός του ψηφοδελτίου, αν δεν έβγαινε περιφερειάρχης, θα συνέχιζε βουλευτής. Θα συνέχιζε βουλευτής. Ναι. Πέραν αυτού, προσέξτε, θα σας πω το αντίθετο παράδειγμα. Στις περιφερειακές εκλογές του 2014, αρχηγός στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κύριος Μουμουλίδης, ο οποίος δεν εκλέχθηκε, ήταν τρίτος στο συνδυασμό μετά το συνδυασμό του Κασαπίδη, του Καρυπίδη, συγγνώμη, και παρέμεινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κατεβαίνει στις εκλογές του 2015, εκλέγεται βουλευτής, προσέξτε, και κρατάει την ιδιότητα του Περιφερειακού Συμβούλου για άλλους 8 μήνες. Δηλαδή ήταν ενεργεία βουλευτής και Περιφερειακό Συμβούλιο. Και Περιφερειακό Συμβούλιο, μάλιστα. Ίσως δεν το έχω ψάξει, δηλαδή θα μπορούσε να είναι και. Δηλαδή μπορεί να είστε και βουλευτής και Περιφερειακό Συμβούλιο. Εντάξει, δεν το είπα γι' αυτό. Σας λέω ότι οι βουλευτές έχουν ψηφίσει πολλούς νόμους που είναι ραμμένοι και κομμένοι στα μέτρα. Στα δικά τους μέτρα. Δεν ξέρω τι ακριβώς και όλα τα πλεονεκτήματα που έχει ένα ενεργεία βουλευτή. Τώρα, στην ανάλυση των αποτελεσμάτων έρχεται και ένα σχετικό μήνυμα εδώ. Πάντα σε κάθε εκλογές συζητάμε και για τις μονοσταυρίες. Ναι, είναι ένα θέμα, ναι. Τώρα. Ακούγεται και αυτό τώρα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι για αυτή την θέλω, θέλω να πω, κύριε Νατσούρη, και το έχω πει. Και όσοι, επαναλαμβάνω, ήταν στο πολύ κοντινό μου κύκλο και σε αυτόν τον εκλογικό αγώνα, ξέρουν πολύ καλά ότι εγώ είμαι κατά της μονοσταυρίας. Ρητά και απαγορευτικά προς όλους τους φίλους, συγγενείς και ό,τι άλλο δεν. Και μάλιστα πολλοί φίλοι και συγγενείς θέλοντας να στηρίξουν την υποψηφιότητα θεωρούν ότι με τη μονοσταυρία στηρίζουν και σε δυναμώνουν ότι το κάνουν από υπερβάλλον ζήλο για την όχι, αγάπη προς το πρόσωπο δυναμώνουν που... και τέλος πάντων ναι. Λέω το εξής και το ξαναλέω και δημόσια, η μονοσταυρία είναι κάτι το οποίο τέλος πάντων εγώ είμαι αντίθετος και ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει εγώ ο ίδιος ως ψηφοφόρος το δικαίωμα του ενός σταυρού. Και σαν ψηφοφόρος εννοείται. Το εξαντλώ. Εξαντλώ το περιθώριο των σταυρών που δίνει το δικαίωμα νόμος. Έχει τη δυνατότητα ένας ψηφοφόρος να στηρίξει κάποια παιδιά τα οποία κατεβαίνουν για πρώτη φορά και να τους δώσει και έτσι μια δύναμη για να μπορούν να συνεχίσουν. Αν δηλαδή κάποιος πιστεύει ότι ο Σαββόπουλος κινδυνεύει από τον κύριο Νατσούλη, ας μην ψηφίσει και τον Νατσούλη, ας ψηφίσει, ξέρω εγώ, τον Πάνο που είναι δίπλα εκεί και ακούει την συνέντευξη. Τώρα όμως, όταν ακούγεται, δεν ξέρω τώρα, διάβασα έναν περίεργο νούμερο 3.600 μονοσταυρίες και δεν ξέρω πώς αυτό προέκυψε. Δηλαδή, αν έχουμε και τέτοια στοιχεία, ας μας πούνε και τα υπόλοιπα 8 εκλογικά τμήματα αυτοί που το γράψανε, πόσους σταυρούς πήραμε τελικά εκεί, γιατί δεν τα ξέρουμε αυτά. Έχει δύο μέρες που έχουμε
τους δύο σταυρούς, λοιπόν. Είναι σίγουρο ότι θα χρειαστεί μια εβδομάδα για να γίνει πλήρη ανάλυση των αποτελεσμάτων. Εντάξει, αλλά οι μονοσταυρίες δεν μπορούν να αφανούν, κύριε Νασούλη. Μετά, ξέρετε πολύ καλά, μόνο όσοι είναι παρόντες στο εκλογικό τμήμα. Μπορούν να καταλάβουν. Από ό,τι μαθαίνω όμως, προσέξτε, γιατί μιλάω με πολλούς φίλους και σε πολλά χωριά, όντως είχαν ένα πολύ μεγάλο αριθμό μόνο σε μονοσταυρίες. Δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί. Είναι 200, είναι 500, είναι 1000. Δεν ξέρω. Και εμένα με πήραν τηλέφωνο πολλοί φίλοι και μου είπαν, ας πούμε, στο εκλογικό. Σταύρωσε μόνο εσένα, ας πούμε. Ναι. Ναι. Αυτό τώρα για μένα είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν ήταν μεθόδευση από τις πλευράς μου. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν είχα τέτοια δυνατότητα εγώ να ελέξω 3.000 έτσι φίλους ψηφοφόρους και να τους πω ότι βάλτε μόνο μονοσταυρία στον κύριο Σαββόπουλο, σημαίνει ότι έχω μαγικές έτσι ικανότητες. Είμαι κατά της μονοσταυρίας ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα ο καθένας χρησιμοποιεί και βάζει το δικαίωμα αυτό που του δίνει. Όπως επίσης υπάρχουν και κάποια ψηφοδέλτια που είναι χωρίς κανένα σταυρό. Και αυτό το ξέρετε πολύ καλά. Άλλο μήνυμα που μας έρχεται, γιατί είχε ακουστεί το όνομά σας, το πρόσεξτε τώρα τι γίνεται, μας πάνε οι φίλοι μας και σε άλλα που είχαν ακουστεί για τον Δήμο. Ναι. Με τη δυναμική που είχατε λοιπόν και καταγράψατε αυτή τη στιγμή, κύριε Σαββόπουλε, μπαίνει στο μυαλό σας πάλι αυτό, ρωτάν κεντρική ιδέα τώρα οι ακροατές μας. Μπαίνει στην ιδέα ότι μήπως θα ήταν και στο Δήμο, δεν ξέρω. Το σκεφτήκατε αυτό καθόλου? Μα ποιο δηλαδή, για μετά από 4,5 χρόνια? Όχι, μήπως αφού είχα αυτή τη δυναμική, γιατί δεν κατέβηκα για δήμαρχος, ας πούμε? Αυτό ρωτάνε, αυτό είναι το νόημα. Κύριε Νατσούλη, είναι πολύ τιμητικό στο πρόσωπό μου από τους πολίτες αυτό που έγινε την Κυριακή. Ξέρω, εγώ θα θυμίσω ότι έχω την εντύπωση το προηγούμενο ρεκόρ το είχε ο κύριος Γκέτσος. Βέβαια τότε ήταν διαφορετικά τα χρόνια, αλλά ψήφιζε πολύ περισσότερος κόσμος. Πρέπει να ήταν περίπου στις 3.700 σταυροί ο κύριος Γκέτσος με νομάρχη τον κύριο Καπαξή. Δεν μπορεί να κάνω κάποιο λάθος. Ήταν 3 σταυροί βέβαια τότε, αλλά ήταν πολύ μεγαλύτερος αριθμός των υποψηφίων. Με απίστευτα δυνατά όνομα της εποχής. Ναι, και πολύ δυνατά ονόματα. Ήταν δηλαδή και εκεί. Τώρα. Δεν ξέρω, ήταν κάτι μέχρι και πέρσι τον Νοέμβριο. Ήταν πάρα πολλοί αυτοί που θέλανε και πιέζανε και φίλοι και συγγενείς και υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι να κατέβω στο Δήμο. Εγώ έχω ξεκαθαρίσει ότι στο Δήμο, επειδή έχω και την υπαλληλική ιδιότητα και δεν έχει ξεκαθαρίσει όσον αφορά το ασυμβίβαστο, ήταν κάτι δηλαδή που ήμουν ξεκάθαρος και το είχα αποκλείσει έτσι σε κατηδίαν συζητήσεις. Και δεν είναι κάτι, ας πούμε, το αφορούσε το ασυμβίβαστο με την ιδιότητα την υπαλληλική. Και την υπαλληλική ιδιότητα. Τώρα δεν ξέρουμε. Επαναλαμβάνω. Τώρα να πω στους φίλους, πάει και ο Δήμος, πάνε όλα. Εδώ έχουμε δεδομένα καινούργια. Αλλά και μια νέα προοπτική, επαναλαμβάνω, που αναδεικνύεται σήμερα με την υπενθύμηση ότι ο κ. Σαββόπουλος είναι μέσα στη λίστα των ονομάτων για την βουλευτική λίστα της Καστοριάς. Αυτό το λέμε και το καταγράφουμε για να δούμε τι θα γίνει και στην πορεία. Έχει μια αξία να το δούμε στις ημέρες, έχει μια αξία. Και γιατί έτσι όπως απαντάει και ο κ. Σαββόπουλος, είναι λίγο ευνηδιασμένος, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ευνηδιάζει αυτή η προοπτική. Και δεν μπορείτε να έχετε σαφή εικόνα αυτή τη στιγμή. Ωραία. Λοιπόν, εγώ, κύριε Σαββόπουλε, από όπου και αν είστε, εύχομαι να πάτε καλά. Να είστε καλά, κύριε Νατσούρη. Σας και όχι μόνο εσείς προσωπικά. Πρέπει όλοι να βάλουμε όλο το σχήμα να, έτσι, που θα προκύψει τελικά. Να βοηθήσουμε τον τόπο μας, γιατί το λέμε πολλές φορές. Εμείς το εννοούμε και πρέπει ο καθένας μας από τις νέες θέσεις τις οποίες θα αναλάβουμε να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε, να μονιάσουμε και να έχουμε ένα στόχο, το καλό της περιοχής Καστοριάς. Ωραία. Κύριε Σαββόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλή πορεία.